Την εκπομπή χορηγεί η Sabianco Properties. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλή χρονιά. Μακάρι η χρονιά να είναι καλύτερη από αυτήν που ολοκληρώσαμε πριν από μερικές μέρες. Είναι η πρώτη εκπομπή χωρίς VAR της νέας χρονιάς. Χωρίς VAR θα συζητήσουμε και σήμερα για το κυπριακό ποδόσφαιρο και θα συζητήσουμε σήμερα γενικότερα θέματα του κυπριακού ποδοσφαίρου, την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Θα εστιάσουμε σε κάποια από τα σημαντικά στοιχεία που έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα η φετινή εξέλιξη του πρωταθλήματος, γιατί έχουμε πλέον ένα μεγάλο και αξιόπιστο δείγμα 18 αγωνιστικών και θα μας βοηθήσει σε αυτή την συζήτηση για το φετινό πρωτάθλημα και το κυπριακό ποδόσφαιρο γενικότερα. Ένας παλιός γνώριμος του κυπριακού ποδοσφαίρου, όχι και τόσο, αν και τα τελευταία χρόνια δεν εργάζεται στον χώρο του ποδοσφαίρου σε ό,τι έχει να κάνει με την Κύπρο. Μαζί μας σήμερα στο στούντιο, στην εκπομπή, ο Τόζα Σάμπουριτς. Καλησπέρα κύριε Σάμπουριτς, σας ευχαριστώ για την εδώ παρουσία σας. Καλησπέρα Γιώργο, ευχαριστώ για κάλεσμα και του εύχομαι χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Πρώτα-πρώτα με όλα αυτά τα πανδημία τι έχουμε, να έχουμε υγεία και νομίζω όλα άλλα να έρθει. Τόζα Σάμπουριτς, στο κυπριακό ποδόσφαιρο εμείς μείναμε μέχρι το 2018, έτσι, όταν είχατε αποχωρήσει από την θέση του Διευθυντή Ποδοσφαίρου στο ΑΠΟΕΛ. Ναι. Ο Τόζα Σάμπουριτς από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα έφυγα Κίνα και ήμουν Κίνα μέχρι συμβόλαιο, μέχρι Μάιο, τώρα πότε άρχιζε πανδημία και υγεία και σταμάτησε όλα και ήμουν εκεί μέχρι συμβόλαιο, μέχρι Μάιο πέρσι και τώρα περιμένουμε. Κάποια ευκαιρία μπορεί να με γυρνάμε πίσω, μπορεί... Επιστροφή κάτι... στην Κίνα εννοείται. Ναι, επιστροφή μπορεί στην Κίνα, να το δούμε ακόμα. Υπάρχει προοπτική στην Κίνα. Εμείς γνωρίζουμε το πώς λειτουργεί το δικό μας ποδόσφαιρο, το πώς λειτουργεί περίπου το ποδόσφαιρο και σε άλλους συλλόγους στην Ευρώπη. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές με το ποδόσφαιρο της Κίνας. Δεν είναι ένα ποδόσφαιρο, ξέρετε, που φτάνει εύκολα κοντά μας ή που μαθαίνουμε εύκολα πράγματα για το πώς λειτουργεί το ποδόσφαιρο στην Κίνα. Μα εντάξει, εδώ σίγουρα δεν ξέρω τι γίνεται, είναι στο άλλο πλευρό του κόσμου και είναι κάτι πραγματικά, άμα σου πω πόσο επαγγελματίας είναι, πόσο βάζουν μέσα στο ποδόσφαιρο, γενικά στο αθλητισμός, πόσο άνοδο και έρχονται πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές, πολύ μεγάλοι προπονητές. Υπάρχει και το χρήμα, φαντάζομαι, που τους δελεάζει ναι, για να... Αυτό το και παίρνει να πάνε εκεί είναι παραπάνω από τους μεγάλους και προπονητές, μιλώ ονομαστικά, και ποδοσφαιριστές είναι σίγουρα χρήμα. Και ποιότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη, παιχνίδια είναι συνεχώς, μεγάλα ταξίδια, αυτό είναι πιο δύσκολο εκεί. Δύσκολο, οι αποστάσεις. Πάει σε αποστάσεις να παίζεις ένα παιχνίδι πρωτάθλημα, σαν εδώ, να πάει ταξίδι στο Λονδίνο. Και να γυρνάς, πάει 2 μέρες πριν. Μάλιστα. Έχει πολλά σοβαρά πράγματα και είναι μεγάλη εμπειρία. Μεγάλη εμπειρία να δουλεύεις στο τέτοιο πρωτάθλημα. Αν το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας στην Κίνα ήταν στην Ευρώπη, πού θα το κατατάσσαμε, έτσι, με βάση το επίπεδο χωρών που γνωρίζουμε στην Ευρώπη, δηλαδή περίπου για να ξέρουμε τη δυναμικότητα του. Και εξαρτάται, να λέμε Super League, μπορεί να βάλεις στο πολύ ψηλό επίπεδο ευρωπαϊκό, πάρα πολύ ψηλό. Αν μπορώ να σου πω, άμα μια ομάδα έχει προπονητές ονομαστικά σαν Μπενίτες και έχει μέσα Χουλκ, Όσκαρ, Τεξέρα, πάρα πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές, Αρναούτοβιτς, στο μία ομάδα. Πάνε όμως στην Κίνα σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία ή είναι το φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται στο πρωτάθλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που συνήθως πάνε οι παίχτες μεγάλα ονόματα μεν, αλλά στη δύση της καριέρας τους θέλοντας να εκμεταλλευτούν ένα ακόμη ψηλό συμβόλαιο καθαρά από οικονομικής πλευράς. Όχι, γιατί οι Κινέζοι δεν κάνουν. Μπορεί από αρχή ήταν. Εγώ πρώτη φορά μπήκα εκεί πριν 10 χρόνια, 2010-2011, πότε έφυγα από Εθνικός. Μπήκα εκεί και τότε έγινε αυτό ότι είπες εσύ. Μετά και αυτοί βελτιώθηκαν και
έμαθανε πάρα πολύ καλύτερα και παίρνουν παίκτες πιο καλής ηλικίας, καλύτερη ηλικία και να αναβάζουν ποιότητα πιο καλά. Μάλιστα. Και Κινέζοι ποδοσφαιριστές είναι πάρα πολύ καλοί. Μπιταρχημένοι, δουλευταράδες, και παίρνουν και θέλουν να μάθουν και παίρνουν πολλά πολύ γρήγορα. Μάλιστα. Και είναι βελτιώτικοι και πάρα πολύ άτοιμα. Είπατε πριν, τώρα περιμένουμε τις ευκαιρίες να δούμε ή να επιστρέψουμε πίσω. Όλο αυτό το διάστημα ως προπονητής, τελευταία δουλειά σας στην Κύπρο ήταν στον Εθνικό. Ως προπονητής, ναι. Προπονητής. Ναι. Όλο αυτό το διάστημα μετά που ξαναβάλατε τη φόρμα του προπονητή από το κοστούμι του διευθυντή ποδοσφαίρου στο ΑΠΟΕΛ στην Κίνα, όλο αυτό το διάστημα υπήρξε οποιαδήποτε πρόταση, έστω ανεπίσημο ενδιαφέρον, μια ανοίξη από κυπριακή ομάδα? Ναι, υπήρξε. Εντάξει, ήμουν τότε πολλά χρόνια στο ΑΠΟΕΛ και μου λέτε σαν ένας διευθυντής, όχι, εγώ έβλεπα εμένα σαν ένα μέλλον, ένα προπονητικό team, ποιος ελέγχει και ποιος δουλεύει στο Αρχάγγελο. Μάλιστα. Και είμαστε καθημερινά στο προπόνηση και είμαστε ένα μέλος στο αυτό προπονητικό team. Μάλιστα. Νομίζω όλοι αυτοί οι άνθρωποι ποιος κάνουν τέτοια δουλειά, δεν είναι δουλειά μου, ούτε ήταν δουλειά μου στο γραφείο. Ναι. Να κάτσεις στο γραφείο, να έχεις γραφείο, να κάνεις τηλέφωνα, μιλάς. Όχι, είμαστε στο κήπεδο και εκεί περάσαμε όλα αυτά τα χρόνια μέσα στο Αρχάγγελο. Άρα είχατε τώρα από κυπριακές ομάδες ενδιαφέρον για να αναλάβετε τεχνική ηγεσία? Όχι, δεν είχα. Ειλικρινά δεν είχα ιδιαίτερο και δεν ήμουν εδώ συνέχεια γιατί έλειπα λίγο και δεν είχαν πραγματικά καμία ενδιαφέρον. Και πιστεύω, περιμένω ακόμα κάποια, γιατί πέρασα εκεί, πέρσι ήμουν με ομάδα δεύτερη κατηγορία και ήμουν πιο καλύτερος ένας προπονητής στο τέτοια ομάδα. Δεν ήμουν μόνος, ήταν ένα πάρα πολύ καλό team, ποιος είμαστε μαζί στο ΑΠΟΕΛ, Γιώργο Κωστής και Χρήστος Σωτηρίου Γυμναστής. Και αυτά τα παιδιά κάναμε όλοι μαζί πολύ καλή δουλειά. Θα επιστρέψετε, όλοι θα επιστρέψετε η ομάδα? Στο ΑΠΟΕΛ μιλάς? Όχι, αν θα επιστρέψετε στην Κίνα. Θα πάτε με τους συνεργάτες σας. Δεν θέλω να κάνω κάποια άλμαστη ομιλία. Άμα να έρθει κάποια καλή πρόταση, να το δούμε. Γιατί η Χρήστο είναι τώρα στο ΑΠΟΕΛ, ξανά λίγο βοηθάει εκεί όπως είναι. Γιώργο το ίδιο κάνει δουλειές και να το δούμε. Να το δούμε πώς πάει. Λοιπόν, θα περιμένουμε το επόμενο σας βήμα. Να έρθουμε τώρα στα δικά μας. Πάντα παρακολουθούσατε κυπριακό ποδόσφαιρο, ειδικά αυτό το διάστημα που έχετε επιστρέψει και στην Κύπρο. Να μπούμε έτσι στα του φετινού πρωταθλήματος, το οποίο εξελίσσεται με έναν τρόπο συναρπαστικό, θα έλεγα, με αρκετό μεγάλο ενδιαφέρον όσο αφορά στη διεκδίκηση του τίτλου. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με την εκτίμηση ότι καμία ομάδα μέχρι στιγμής δεν έχει ξεχωρίσει σε βαθμό που να την χαρακτηρίζει κάποιος ως το πολύ μεγάλο φαβορί ή που να έχει την πολύ μεγάλη απόσταση που λέμε από τις υπόλοιπες ομάδες στις 3-4 που διεκδικούν αυτή τη στιγμή τον τίτλο. Πρώτα πρέπει να τα πούμε τι είναι πραγματικότητα. Είναι πρωτάθλημα όχι μόνο εδώ, παγκόσμια, πολύ διαφορετικό από όλα αυτά τα χρόνια τι περάσαμε. Λόγω πανδημία, τι έχουμε, ξέρουμε δεν έχουμε φιλάθλους στο κήπεδα και είναι πολύ διαφορετικό πρωτόκολλο πριν το παιχνίδι, όλη εβδομάδα πρέπει να τσεκάρεις, να κάνεις τεστ και λίγο νομίζω έχει πίεση στο κανονικό κόσμο, όχι μόνο στο ποδοσφαιριστές. Και άμα βλέπουμε δικό μας πρωτάθλημα, γι' αυτό λόγο έρχονται και κάποια αποτελέσματα ποιος μπορεί κανένας δεν περίμενε. Ναι. Και έτσι να γίνει μέχρι το τέλος, γνώμη μου. Από τη στιγμή εννοείται που δεν υπάρχει δυνατή έδρα, ακόμα και για την ομάδα που μπορούσε να πάρει κόσμο. Αυτό πάρα πολύ βολεύει λίγο μικρές ομάδες, θα λέμε επιζωτικά, γιατί δεν έχουν κόσμο. Και δεν είναι ίδιο άμα να έρθει μια ομάδα στο KCB με από 15.000 κόσμο, Ομόνια το ίδιο. Ή στο Αντώνης Παπαδόπουλος, όπως πέρσι η ανόρθωση. Να έρθει μια ομάδα σαν να λέμε Κραμιώτησα, δεν προτιμώ καθόλου. Δεν είναι θέμα υποτιμήσεις, είναι μεγέθη. Και τόσο κόσμο, τόσο πίεση. Και να έχουν πίεση και ποδοσφαιριστές, μεγάλες ομάδες. Γιατί τώρα μπορεί να βλέπεις πολλές ομάδες ποιος δεν έχουν τόσο πίεση ποδοσφαιριστές, λόγω κόσμο. Και τότε γίνονται κάποια αποτελέσματα ποιος δεν περιμέναμε όλοι. Λόγω αυτό, λόγω πανδημία, λόγω όλα αυτά. Άμα βλέπουμε πρωτάθλημα να είναι μέχρι το τέλος, έτσι πιστεύω, να έχει μέχρι το τέλος
λίγο δεν μπορούμε να λέμε για φαβορί, να φαβορί συγκεκριμένα, έτσι πιστεύω εγώ μέχρι τώρα, γιατί όλες οι ομάδες αυτές ποιος είναι πάνω, είναι πολύ παρομοίες και άμα παίζουν μεταξύ του, βλέπετε όλα αυτά παιχνίδια, όλο μπορεί εκτές χάνει ΑΕΛ 1-0, μετά γυρίζει παιχνίδι. Χάνει Ομόνια με 1-0, γυρίζει παιχνίδι. Πολλά αυτό γίνεται. Γίνεται, μπορεί και να γίνεται. Όποιος θα είναι πιο συγκεντρωμένος, όποια ομάδα είναι πιο πειταρχημένη, όποια ομάδα αναλάβει όλα αυτά με πανδημία όλα, να περνάει τόσο λέμε πιο εύκολα, δεν τα παίρνει κάποια κρούσματα, πολύ σημαντικό. Είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να ανατρέψει δεδομένα χωρίς να το περιμένεις. Πολύ σημαντικό. Όποια ομάδα αυτό καταφέρει και παραπάνω, ποιος είναι δυνατή ψυχολογικά, ποιος έχει τέτοιους ποδοσφαιριστές και μέσα στο σωματείο, αυτή η ομάδα πιστεύω στο τέλος μπορεί να πετύχει. Μάλιστα. Να πάρουμε έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα τις 4 ομάδες που είναι στα ψηλά αυτή τη στιγμή, με τη σειρά της κατάταξης. ΑΕΛ, περίμενες ότι μπορούσε σήμερα μετά από 18 αγωνιστικές να βλέπαμε την ΑΕΛ στην κορυφή? Κακά τα ψέματα, δεν ήταν τα πρώτα φαβορί το καλοκαίρι όταν ξεκινούσε η προσπάθεια. Εντάξει, φαίνεται Γιώργο αυτό σωματείο. Μαζί με προπονητής Κέρκες. Έκανε τόσο σωστά πράγματα. Πολύ απλά, πιστεύω. Πάρα πολύ απλά. Και με λιγότερο σίγουρα προϋπολογισμό σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σημαίνει για μένα πολύ απλό δουλεύανε άνθρωποι. Με ένας άνθρωπος ποιος είναι κορυφαίος σαν προπονητής, ποιος κάνει έλεγχο, έχει μια διοίκηση πίσω, ποιος το υποστηρίξει, ποιος το βοηθά μεταξύ του. Είναι, και έρχονται και αποτελέσματα. Έχουν μια ομογένεια σαν ομάδα, σαν σωματείο και παίρνουν και καλά αποτελέσματα. Και γι' αυτό λόγο είναι αυτή τη στιγμή πάνω στον πίνακα, αυτή τη στιγμή είναι πρώτη. Έχει σίγουρα πολλά παιχνίδια ακόμα, πάρα πολλά μαζί με πλέον. Επειδή έχει πολλά παιχνίδια ακόμη, υπάρχει μια εκτίμηση και τολμώ να πω κυρίως από τους φίλους της ομάδας, που σαφώς θέλουν την ομάδα να είναι ενισχυμένη και να αντέξει μέχρι το τέλος, ότι για να αντέξει τον συναγωνισμό μέχρι το τέλος η ΑΕΛ, με βάση το πώς είναι τα δεδομένα και στις άλλες ομάδες οι επιλογές στο ρόστερ, θα πρέπει να κάνει και κάποιες κινήσεις τώρα τον Ιανουάριο. Δεν είμαστε σίγουροι ακόμη ότι θα γίνουν αυτές οι κινήσεις. Εσείς θεωρείτε ότι με όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής, γιατί έχει παίξει παιχνίδια η ΑΕΛ έχοντας σημαντικές απουσίες, δύσκολα παιχνίδια και μπόρεσε να ανταποκριθεί. Θα πρέπει μάλλον να κάνει κάποιες κινήσεις τώρα, να βάλει ακόμη κάποιες επιλογές στη διάθεση του προπονητή. Πρώτα πρέπει να ξέρουμε άμα μπορεί, λόγω οικονομικά, λόγω όλα. Και άμα αυτή τη στιγμή στο ΑΕΛ, άμα πρέπει κάποιος ποδοσφαιριστής να έρθει, πρέπει να έρθει καλύτερος από αυτούς τι έχουν. Mm-hmm. Και πρέπει να βρίσκουν τέτοιους παίκτες. Και είμαι σίγουρος, ο Ντούσαν Κέρκες ξέρει αυτά. Είναι πολύ απλός άνθρωπος, φαίνεται πολύ καλός, πάρα πολύ καλός προπονητής και δεν νομίζω όλοι μαζί να κάνουν κάποια λάθη. Άμα μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο, να κάνουν, σίγουρα να κάνουν, άμα μπορούν. Και άμα βρίσκουν κάτι καλό, άμα βρίσκουν, αυτό είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο να κάνουν. Και αυτοί ξέρουν ακριβώς τι χρειάζουν, ποια θέση μπορεί να χρειάζουν. Ναι. Αν δεν τα είναι εύκολο να κρατάνε τέτοια θέση. Αυτό είμαι σίγουρος. Δεν είναι εύκολο γιατί και γύρω-γύρω έχεις πόσα 4-5 ομάδες, ποιος περιμένουν, το ίδιο αξίες. Mm-hmm. Και έχει πάρα πολύ παιχνίδια, έχει ακόμα με play-off σίγουρα 16, πόσα 18 παιχνίδια. Αυτό είναι 18 παιχνίδια, 54 πόντους και όλα είναι 1-2 πόντους τώρα. Μάλιστα. Πάμε στον Απόλλωνα. Έκανε και μια σημαντική αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Έκλεισε ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο αυτό του Σοφρόνη Αυγουστή. Ήρθε ο κύριος Πετράκης, ένας προπονητής διαφορετικής φιλοσοφίας, σίγουρα σε σχέση με τον κύριο Αυγουστή. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με την εκτίμηση ότι ο Απόλλωνας είναι πιο γεμάτος ή είναι αρκετά γεμάτος σε επιλογές στο ρόστερ, αλλά δεν έχει πάρει ή δεν έχει φτάσει ακόμη στο επίπεδο που μπορούσε να φτάσει με βάση τις επιλογές του. Εντάξει, αυτό είναι γεγονός. Είχανε μαζί του Σοφρόνης τόσα χρόνια με
πολύ μεγάλες επιτυχίες, ειδικά ευρωπαϊκές, και εδώ στην Κύπρο. Ο άνθρωπος έδειξε, ξέρει δουλειά, έμαθε δουλειά, αυτό είναι πολύ σημαντικό να λέμε, έμπειρος αυτή τη στιγμή, και έγινε μια αλλαγή. Αυτό ξέρω ήδη για ποιο λόγο κάνουμε τέτοια αλλαγή. Και ήρθε ένας προπονητής, το ίδιο έμπειρος, μπορεί άλλο στυλ, σίγουρα, μπορεί άλλο σκέψιμο, κάτι προπονητής έχει δικό του διαφορετικό σκέψιμο. Ήρθε ένας άλλος προπονητής, ποιος πιστεύω χρειάζει λίγο χρόνο να εφαρμόσει δικό τους ιδέες. Συμφωνώ αυτό τι λες, Απόλλωνας έχει καλό ρόστερ, μπορεί χρειάζουν δύο-τρεις θέσεις, άμα μπορούν να βρίσκουν, και βλέπω κάνουν κάποια κίνηση ό,τι ακούω. Ήδη έχει κάνει μία με τον Παπουνασβίλη και αναμένονται κι άλλες. Αν για την ΑΕΛ είναι ερωτηματικό το αν θα προχωρήσει και σε πόσες, για τον Απόλλωνα είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα ότι ψάχνουν την ενίσχυση. Εγώ πιστεύω με ΑΕΛ αυτή τη στιγμή, σου λέω σαν προπονητής, άνθρωπος έβγαλε μάξιμου από όλους. Mm-hmm. Αυτό είναι μπράβο του προπονητή. Μάξιμου. Στο Απόλλωνα δεν έβγαλε μάξιμου. Τώρα να το δούμε πώς, ναι, πώς θα πάει. Μάλιστα. Πάμε στην περίπτωση της Ομόνοιας. Πολλοί λένε ότι από τη στιγμή που τέλειωσε τις υποχρεώσεις της στην Ευρώπη, εκείνα τα παιχνίδια μεσοβδόματα Σαββατοκυριακό, που σαφώς δυσκόλεψαν, από τη στιγμή που το έκανε αυτό, με βάση την ομάδα που διαθέτει, από πέρσι που έδειξε την καλή πορεία, από τη στιγμή λοιπόν που τέλειωσε τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις και δεν, επειδή έχασε βαθμούς, δεν έμεινε ωστόσο μια μεγάλη διαφορά να τη χωρίζει από τις υπόλοιπες ομάδες, εξού και αυτή τη στιγμή είναι πολύ κοντά, είναι δύο βαθμούς μακριά από την κορυφή, ότι είναι το πρώτο φαβορί. Εντάξει, να λέμε πρώτο φαβορί δεν είναι σωστό. Σωστό ή αποστό όλες τις άλλες ομάδες. Είναι μία, δύο μάρκες, τρεις μάρκες, τέσσερις διαφορά. Ναι. Αυτό είναι τίποτα αυτή τη στιγμή. Α, Ομόνοια, να τα λέμε Ομόνοια, εγώ πραγματικά του λέω μπράβο του σε όλους. Πρώτα-πρώτα, εγώ από πλευρά προπονητής, μπράβο του προπονητή. Έκανε μία καλό σύλλογο, πολύ έμπειρη ομάδα. Ξέρουν τι θέλουν στο αγωνιστικό χώρο, ξέρουν να παίζουν για αποτελέσματα, κρατάνε κάποια ηρεμία, γιατί πήρανε και εμπειρία μέσα όλα αυτά ευρωπαϊκά παιχνίδια. Μέσα όλα αυτά παιχνίδια. Είναι μαζί 1,5 χρόνο, πολύ σημαντικό. Και όλο αυτό το team, project team, με νεόφυτος, με Σπύρος, όλους αυτούς γύρω-γύρω, με βοητούς, με διοίκηση, με πρόεδρος. Πρώτο χρόνο ήρθε και πρόεδρος κύριος Παπασταύρου. Ήρθε και δεν έκανε τίποτε. Ναι. Και σιγά-σιγά άνθρωποι σκεφτήκανε, βλέπανε, μελετήσανε και μπήκανε πολύ καλά. Τώρα έχω ένα πάρα πολύ δυνατή ομάδα, σύνολο, και άμα κάνουν κάποια κίνηση, αν κάνουν πιστεύω, να είναι πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Ήδη έχει γίνει μία, θα θέλω να σχολιάσω. Μου ταιριάζει από όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε μαζί και εμείς είμαστε τόσο έμπειροι, τόσο έξυπνοι. Στα χρόνια που έπαιξες εσύ ποδόσφαιρο. Πόσο δούλευα το ίδιο. Μου μοιάζει πάρα πολύ. Ο τρόπος που δουλεύει, δουλεύει το πλάνο τώρα στην Ομόνοια. Εμείς έτσι δουλεύαμε. Γι' αυτό έκαναμε και τέτοια αποτελέσματα. Μάλιστα. Πάμε και σε μία από τις πρώτες ομάδες, την Ανόρθωση. Και εδώ νομίζω θα συμφωνήσουμε ότι αναμέναμε κάτι καλύτερο. Δεν ξέρω πού είναι το πρόβλημα. Παρουσιάζει μια αστάθεια, παρουσιάζει μια δυσκολία ακόμη και σε παιχνίδια που φτάνει στην νίκη, στα περισσότερα τουλάχιστον παιχνίδια που φτάνει στην νίκη, και δείχνει να έχει ανάγκη ίσως περισσότερο από τις υπόλοιπες τρεις ομάδες την ενίσχυση σε καθοριστικές θέσεις αυτό το μήνα που διανύουμε. Τώρα είχα ευκαιρία να το δω Ανόρθωσης, ειδικά από τα 2-3 τελευταία παιχνίδια. Και Ανόρθωσης έχει πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Είναι και η ομάδα, ποιος είναι μαζί με Τιμούρ, ποιος σεβαστώ πάρα πολύ, έδειξε όσα τα χρόνια πόσο είναι και τι είναι. Και αυτός είναι 1,5 χρόνο τώρα μαζί με ομάδα. Ναι. Περίπου 1,5 χρόνο. Νομίζω έχουν πάρα πολύ καλό ρόστερ, μπορεί χρειάζει κάτι και ίδιος είπε. Πριν ένα περασμένο παιχνίδι, είπε ο άνθρωπος χρειάζει κάποιες ανησυχεί να δυναμώσει η ομάδα. Έκανε δικό του ομάδα και πολλές φορές κάποιοι άλλοι κριτικάρουν τη Μουρ για κάποια τελευταία αγούω. Πιστεύω άδικα, γιατί αυτός
ξέρει... αδίκα ως προς την εικόνα την αγωνιστική ή ως προς τη διαχείριση που κάνει. Γιατί, ποιος μπορεί ποιος διαχείριση περισσότερο. Ναι. Γιατί Τιμούρ ξέρει πολύ καλά αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Όλους. Και από χώρα του και από Ελλάδα και από Κύπρο. Γιατί το μελέτησε πάρα πολύ. Το ξέρω πολύ καλά. Και περιμένει από ίδιους να δείχνουν και να, γιατί το ξέρει καλά, περισσότερο από τι δείχνουν αυτή τη στιγμή. Και εγώ πιστεύω να καταφέρει, να με κάποια κίνηση τι να κάνει, να καταφέρει να κάνει αυτό σύλλογο να είναι πιο δυνατό στο αγωνιστικό χώρο. Δεν μιλώ εκτός αγωνιστικού χώρου, γιατί δεν ξέρω αυτό. Να είναι πιο δυνατό και πιστεύω, όπως είπαμε όλες τις ομάδες, να κάνει μια καλή εικόνα. Επειδή μου έδωσες την πάσα για την κριτική στον Τιμούρ, γίνεται μεγάλη συζήτηση για το πόσο αυστηρός ή πιεστικός είναι ή με ποιο τρόπο προσπαθεί να περάσει κάποια πράγματα ή να διορθώσει κάποια πράγματα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Έπαιξες και ποδόσφαιρο μαζί του. Δούλευα μαζί του στο ΑΠΟΕΛ. Ναι, δούλεψες μαζί του στο ΑΠΟΕΛ. Έπαιξες ο ίδιος ποδόσφαιρο. Ποιο είναι το πιο σωστό για έναν ποδοσφαιριστή που είναι μέσα στο παιχνίδι, πάνω στην ένταση, στο λάθος, με το πώς τον διαχειρίζεσαι αναλόγως ο κάθε προπονητής. Ξέρεις Γιώργο, ποδοσφαιριστές, όποιος παίζει, να λέμε τώρα αυτή τη στιγμή, Απόλλων, Ομόνια, δεν λέω τόσο ΑΕΛ, Ανόρθωσης, ούτε τόσο ΑΕΚ. Πρέπει να έχουν πίεση ήδη και να αντέξουν τέτοια πίεση. Γιατί αυτοί οι παίκτες είναι όπου παίζουν, είναι φαβοροί. Πρέπει να κερδίσουν παιχνίδι. Τώρα να παίζει ο Ανόρθωσης πάει εκτός έδρας, δεν προτιμώ άλλες ομάδες, πάει στο παραλίμνη εκτός έδρας, σίγουρα βλέπουμε ο Ανόρθωσης να κερδίσει. Και βλέπεις, δεν βάζει καλή εικόνα κάποιος φίλατλος. Ναι. Και ίδιος Τιμούρ, γιατί το ξέρω προσωπικά πολύ καλά. Και σίγουρα δεν πιστεύει, δεν μπορεί να καταλαβαίνει οι παίκτες του, δεν μπορούν να κάνουν κάποιες απλά λάθη. Ναι. Απλά λάθη και δεν μπορεί να αντέχει αυτό. Γιατί το βλέπει καθημερινά στο προπόνηση, μπορεί δεν κάνω αυτό. Ναι. Και έρχεται παιχνίδι και κάνω. Και τώρα είμαστε χωρίς κόσμο, χωρίς φιλάθλους. Και εσείς, σαν δημοσιογράφος, ποιος μεταβάζει αυτό το παιχνίδι, το ακούεις. Εμείς από τηλεόραση ακούμε φωνή του Τιμούρ και αρχίζουμε να σκεφτούμε κάτι. Αλλά όχι. Είναι εντελώς διαφορετικός άνθρωπος, πολύ σωστός, πολύ ίσιος και θέλει αμάδα του να δίνει. Μάξιμουμ όσο ναι. μπορεί. Λοιπόν, να κλείσουμε έτσι για την πρώτη τετράδα πεντάδα. Η ΑΕΚ είναι η ομάδα που έχει μείνει λίγο πίσω πλέον. Πιστεύεις ότι μπορεί, έχει, μιλάμε για τον τίτλο πάντα, για την διεκδίκηση του τίτλου. Δείχνει ότι είναι ένα βήμα τουλάχιστον πιο πίσω από τις άλλες τέσσερις ομάδες. Δεν ξέρω η δική σου άποψη. Μα εντάξει, αυτή τη στιγμή μπορεί. Γιατί και αυτή αλλάξανε προπονητής, ήρθε Σοφρόνης. Άνθρωπος ποιος πραγματικά το σεβαστώ πάρα πολύ, ήταν και. Ναι. Και λίγο παίκτες μου. Ναι, στο ΑΠΟΕΛ όταν. Ναι. Και το σεβαστώ πάρα πολύ, πολύ έμπειρος τώρα, σοβαρός προπονητής. Και είμαι σίγουρος, φάρμοσε κάτι διαφορετικά, ό,τι είδα στο ΑΕΚ. Mm-hmm. Και να προσπαθεί να κάνει πολύ καλύτερη εικόνα. Είπε και το ίδιος ότι άκουσα χτες μετά παιχνίδι με ΑΕΛ. Περίμενε κάτι διαφορετικό, πιο καλύτερο. Και είμαι σίγουρος τώρα να κάνει κάποιες ενέργειες. Με εμπειρία του, με γνώση στο κυπριακό ποδόσφαιρο, σίγουρα να βελτιώνει και ΑΕΚ να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο φετινό πρωτάθλημα. Αν σου ζητούσα με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, αν έπρεπε τώρα να πεις ή να. Αν θα τελείωνε τώρα το πρωτάθλημα, σε ποια ομάδα θα δίνεις το προβάδισμα. Αν τελείωνε τώρα, ναι. Σήμερα, ΑΕΛ, γιατί είναι πρώτη. Α, καθαρά μόνο επειδή είναι πρώτη. Ποιο άλλο. Πέρσι η Ομόνια που τη σταμάτησε δεν ήταν πρώτη. Ναι, εγώ και... το είπα από την έννοια ποια ομάδα βγάζει την καλύτερη εικόνα. Αν είναι η ΑΕΛ, άμα σήμερα τελειώνει. Ναι. Γιατί είναι πρώτη. Αν δεν είναι αυτό. Τώρα σου είπα λίγο διπλωματικά, να είμαι ειλικρινής. Αυτό έχει πολλά παιχνίδια ακόμα. Να το δούμε. Mm-hmm. Μακάρι να συνεχίζει έτσι. Όχι η ΑΕΛ. Όλοι αυτοί. Κάποιοι να βελτιώνουν. Ναι. Θα είναι η ίδια η απάντησή σου αν σε ρωτήσω και ποια από τις ομάδες αυτές τις πρώτες σου αρέσει ένα περισσότερο με τον τρόπο που παίζει. Όλα, γενικά. Ναι, όσο. Εγώ σου είπα δει... και δεν τα αλλάξω γνώμη. ΑΕΚ, προπονητής και όλο team προπονητικό βγάλουν maximum από αυτή η ομάδα. ΑΕΛ. ΑΕΛ, βάζει maximum. Σίγουρα
πολύ ποιοτική ομάδα είναι Ομόνια αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή. Γιατί βλέπει μια σοβαρότητα και άμα φέρνει ακόμα κάποιου ποδοσφαιριστέ. Μπορεί να βγάλει αλλά πρέπει αυτό να κρατά. Ναι. Και πιστεύω, όλοι ξέρουν αυτό. Πιστεύω αυτό. Δεν είναι εύκολο να κρατά. Δεν είναι εύκολο. Mm-hmm. Αυτό πιστεύω ξέρω. Λοιπόν. Πάρε μια ανάσα, θα πάμε στο πρώτο μας ή στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να ανοίξουμε ένα ξεχωριστό αλλά πολύ μεγάλο κεφάλαιο στο φετινό πρωτάθλημα όπως εξελίσσεται, το κεφάλαιο της ομάδας στην οποία πέρασες τα περισσότερα σου χρόνια και ως ποδοσφαιριστής, προπονητής, διευθυντής ποδοσφαίρου της ομάδας του ΑΠΟΕΛ που σαφώς κανείς δεν ανέμενε αυτή την εικόνα και τη θέση που έχουμε τώρα. Θα μπούμε λοιπόν με την συνέχεια της συζήτησής μας μετά το διαφημιστικό στο κεφάλαιο φετινό ΑΠΟΕΛ. Όλα αυτά σε λίγο, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Παρουσιάζει οικόπεδο προσπόληση στην περιοχή του ΓΑΣΥΠΗ 159.000 ευρώ με ποιότητα, εμπιστοσύνη και εγγυημένους τίτλους ιδιοκτησίας σε συνεργασία με τη Σαμπιάνκο Properties. Χωρίς VAR, επιστροφή, μέρος δεύτερο φίλες και φίλοι. Συζητάμε απόψε για το κυπριακό ποδόσφαιρο, για την εξέλιξη, μέχρι τώρα εξέλιξη του φετινού πρωταθλήματος. Συζητάμε με καλεσμένο απόψε τον Τόζα Σάμπουριτς. Αναλύσαμε την μέχρι τώρα εξέλιξη κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με τις πρώτες θέσεις, με τη διεκδίκηση του τίτλου, τις ομάδες αναλύσαμε που είναι αυτή τη στιγμή, θεωρούνται και είναι οι βασικοί διεκδικητές. Και είπαμε και πριν, πάμε στο διαφημιστικό, ότι θα επιστρέψουμε για να ανοίξουμε ένα κεφάλαιο το οποίο κανείς δεν ανέμενε ότι θα υπάρχει θέμα προς συζήτηση σε αυτό το βαθμό και με αυτή την εικόνα, σε ό,τι έχει να κάνει με την φετινή πορεία του ΑΠΟΕΛ. Νομίζω ότι και εσείς συμφωνείς, κανένας δεν ανέμενε, ακόμη και αυτοί που υποστήριζαν ότι με βάση και την περσινή χρονιά δεν θα ήταν τόσο δυνατό ή το πρώτο φαβορί όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Κανένας νομίζω δεν περίμενε ότι μετά από 18 αγώνες το ΑΠΟΕΛ θα ήταν στην επικίνδυνη ζώνη με τεράστια διαφορά πλέον από τις πρώτες θέσεις. Δεν ξέρω εσύ πού εστιάζεις την αιτία του προβλήματος. Τι είναι αυτό που φταίει. Είναι η ποιότητα στο ρόστερ. Υπάρχουν καλοί παίκτες, αλλά δεν τους διαχειρίστηκαν σωστά. Είναι οι επιλογές των προπονητών μέχρι τώρα. Είμαστε ήδη στον τρίτο προπονητή, ο κ. Προυσαλίδης. Ακόμη φυσικά δεν ξεκίνησε να βλέπουμε την δική του προσπάθεια. Είναι γενικότερα κάποια άλλα θέματα. Ήσουν και χρόνια στο ΑΠΟΕΛ. Θεωρώ ότι έχεις ακόμη φίλους. Συζητάτε, μπορεί να μιλήσατε. Δεν ξέρω εσύ, στο δικό σου μυαλό, πώς εξηγείς, εάν μπορείς να εξηγήσεις και σε ποιο βαθμό το φαινόμενο φετινό ΑΠΟΕΛ. Εγώ μπορώ να σου πω από δικό μου γνώμη και από δικό μου κάποια πιστεύω πολύ μεγάλη εμπειρία στο ΑΠΟΕΛ, γιατί πέρασα στο ΑΠΟΕΛ τόσα χρόνια σαν παίκτες, μετά κάποια διάστημα σαν προπονητής και τώρα ένας, σαν να λέω, συνεργάτης εκεί στο ΑΠΟΕΛ, δεν είπα, δεν μου αρέσει. Ναι, διευθυντής ποδοσφαίρου και αυτά, είμαστε στο ένα team και δουλεύουμε για καλή ομάδα, για καλό σωματείο. Πιστεύω, δεν ήμουν εδώ τότε, θέλω να σου πω από αρχή, πότε άρχιζε αυτή η πανδημία. Και από ελ πρέπει να λέμε και να ξέρουμε πριν 1,5 χρόνο πήρε και πρωτάθλημα. Και ναι. Πήγε στο UEFA και πέρασε στο group UEFA και έχασε από Βασιλίσια, από Μπάζελ, στο ναι. 32 και βγήκε έξω. Και για μένα τότε είχε πάρα πολύ καλή ομάδα. Το προσπαθούσα από Κίνα να βλέπουμε κάποια παιχνίδια μαζί με Κωστής και, και Χρήστο και έβλεπαμε κάποια παιχνίδια και το βλέπω έχει από πάρα πολύ καλό ρόστερ, έτσι του είπα. Μπράβο τους πως καταφέρανε να κάνουν τέτοιο ρόστερ. Και μετά έγινε πανδημία. Έγινε, σταμάτησε πρωτάθλημα. Άρχιζε, δεν μπήκανε τόσο καλά στο πρωτάθλημα. Και η ΑΠΟΕΛ είναι εντελώς διαφορετική ομάδα από όλες τις ομάδες στην Κύπρο. Εννοείς ξέρω... πολλές αλλαγές που έγιναν το καλοκαίρι. Όχι μόνο αυτό. Γιατί η ΑΠΟΕΛ, άμα δεν έχεις καλή εμφάνιση, άμα δεν κερδίσεις παιχνίδια, άμα δεν είσαι τόσο καλός, αμέσως σε κατηγοράνε όλοι και κριτικάρουν.
όλο κόσμο από εμ. Αυτό είναι και βάζει πίεση στο δίκηση. Αυτή η πίεση πάνε στο δίκηση. Και μετά αυτό πλασάρουν και στο κάτω που είναι το προπονητικό team και το ποδοσφαιριστές. Έγινε, σταμάτησε όλα. Μάρτιο πέρσι. Σωστό. Σωστό. Σωστά μισε όλα. Και πιστεύω τότε έγινε πολύ λατασμένη διαχείριση. Έφυγανε ολόκληρη ομάδα. Έφυγε. Αυτή η καλή ομάδα για μένα. Μπορεί δεν πήγε τόσο καλά. Σίγουρα καλύτερα από τη φετινή. Πάλα πολύ καλή ομάδα. Καλοί ποδοσφαιριστές. Θέλεις να σου πω. Μάτιτς, Παύλοβιτς, Χελένιους, Βιντιγάλ. Πίσω δύο πορτάριες. Βάτερμαν. Άλλος τώρα είναι στα Λενιντάνα. Ναι. Σλοβένος. Μπέλετς. Πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Ρόστερ τρομερό. Με Ταμάρι, με Νικόλα Ιωάννου. Ναι, αλλά αυτοί οι παίχτες. Και μετά. Ναι. Μετά, Γιώργο. Μετά έγινε κάποια απόφαση. Ποιος το έκανε. Πιστεύω. Προπονητές. Πιστεύω όλοι. Να φέρουν πόσο παίχτες. 15. 16 νομίζω. 15-16 είναι και πάλι μεγάλος αριθμός. Καινούριους. Στη ομάδα από ελ. Ποιος δεν ξέρουν καθόλου τι σημαίνει από ελ. Τι σημαίνει Κύπρο. Όλοι από ξένες χώρες. Διαφορετικές χώρες. Ναι. Και έπρεπε να ετοιμάζεις με σύντομο χρονικό διάστημα να ετοιμάζεις ομάδα για Ευρώπη. Δεν καταφέρανε να κάνουν μια ομογένεια, δεν καταφέρανε σαν ομάδα και είχαν όχι τόσο καλά και περάσανε τόσο καλά αποτελέσματα, περνάνε στο τελευταίο παιχνίδι. Στα play-off του Europa League. Και λίγο τότε, σαν κάποιος να το τιμωρά, χάνουν παιχνίδι, ποιος ήταν καλύτερη, από ομάδα πιο. Με εκείνο το ανόητο χέρι και το πέναλτι στο τέλος. Από στόμα Λίμπερες, ποιος δεν είναι ομάδα στο επίπεδο από ελ. Και τότε αρχίζανε αμέσως μουρμουρά στο από ελ. Γενικά. Μουρμουράνε όλοι, το ξέρω πολύ καλά από ελ. Μόνο είναι πολύ εύκολα κριτικάρουν. Και δεν άρχιζανε να έχουν αυτό. Πήρε αυτό κακό μέσα στη ομάδα. Πήρε αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Για μια επιτυχία, μια ομάδα, 70% είναι κλίμα, ατμόσφαιρα. Στο Αρχάγγελο μιλάμε για από ελ. Ναι, ναι, σίγουρα. Εκεί πιστεύω δεν είχαν καλή ατμόσφαιρα. Πιστεύω αυτό όλα εξαρτάται, να είμαι ειλικρινής, από εμένα, από προπονητής. Εγώ αυτός είναι. Βλέπεις ΑΕΛ, μιλήσαμε. Ναι. Βλέπεις Ομόνια, βλέπεις Τιμούρα, όλα. Βλέπεις όλους προπονητές, τώρα κύριος. Ο Σοφρόνης, τώρα Πετράκης, μιλάμε παρακάτω άλλους προπονητές. Σακάς από Δόξα, όλους, δεν θέλω να μειώνω κανένας. Ναι. Και δεν κάνανε, δεν διερχίζανε τόσο καλά. Και έγιναν σιγά σιγά κακά αποτελέσματα. Άρχιζε ομάδα, άρχιζε κάποιες τραυματίες, άρχιζε και τότε πιο κακό, όλα ήταν ανάποδα. Πιο κακό ήρθε και πανδημία. Ολόκληρο Αρχάγγελο. Νομίζω 20 ανθρώπων παραπάνω. 24 ανθρώπων. Και ήταν όλοι οι ποδοσφαιριστές, αλλά οι περισσότεροι ήταν. Αλλάξανε προπονητής. Ήρθε άλλος προπονητής. Ποιος. Προπονητής, εντάξει, για να λέω. Κάτι προπονητής, σεβαστό πάρα πολύ. Γιατί δεν είναι σωστό. Άνθρωπος, μπορεί πρώτη φορά ήρθε Κύπρο. Και έφερε ένας βοητός. Λίγο παράξενο. Ίσως να μην ήταν η κατάλληλη επιλογή, όχι σε θέμα ικανοτήτων του κυρίου Μακάρθη, αλλά σε θέμα επιλογής προπονητή που να γνώριζε κάτι περισσότερο για το πώς έπρεπε να διαχειριστεί. Στο τέτοιο σημείο ναι, σε που ήταν σημείο. Από ελ, συμφωνώ μαζί σου. Αυτό πρέπει να γίνει κάποιος πιο σνέρι, ξέρει από ελ και ξέρει τι σημαίνει πρώτα από ελ. Αν δηλαδή σημαίνει η επιλογή που έγινε τώρα του κυρίου Μπουρσαϊτίδη, που ήταν και στο από ελ αλλά και στον χώρο του κυπριακού ποδοσφαίρου, αν έπρεπε να γίνει. Τότε, πριν από δύο περίπου μήνες, όταν είχε έρθει ο κ. Μακάρθη. Δεν είναι σωστό να λέω εγώ από δικό μου, γιατί δεν είμαι εκεί και δεν ξέρω λεπτομέρειες. Αλλά ξέρω ούτε ήταν καλό κλίμα, ούτε καλό ατμόσφαιρα στο Αρχάγγελο, ούτε το βλέπεις κάποια πράγματα ποιος πρέπει να έχει από ελ, ποιος είχε τόσα χρόνια. Έγινε αλλαγή οι προπονητές, ήρθε άλλος προπονητής, ποιος χρειάστηκε λίγο χρόνο. Ήρθε μόνο με ένας βοητός, πολύ παράξενο για μένα. Γιώργο Ντόνης ήρθε με 6 βοητούς, ολόκληρη ομάδα. Γι' αυτό μπήκαμε όλοι μαζί Champions League. Μαζί με Κωστής, μαζί με Χρήστο, με όλους. Ήταν 10 άτομα. Και στο Αρχάγγελο δεν μπορεί να περνάει μίγα
Κανένας. Εκεί ήταν άνθρωπος μόνος και δεν ξέρει ελληνικά. Δεν ξέρει τι σημαίνει ο Απόλλων, τι σημαίνει η Ομόνια, τι σημαίνει. Χρειάστηκε χρόνο. Δεν πήγε καλά. Χρόνος. Πανδημία εκτύπησε, εκτύπησε ναι. ομάδα και έγινε όπως έγινε. Αυτό συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Mm. Τώρα να πάω παρακάτω. Αυτό, συγγνώμη, αυτό συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Γίνεται. Μεγάλες αλλαγές. Μπορεί κακό διαχειρισμός αυτή τη στιγμή λόγω Ομόνια και οικογένεια. Και μετά έρχονται κακά αποτελέσματα. Και δύσκολο βγαίνει πάνω. Ειδικά από ελ, ποιος όλη μέρα δεν ξέρω τι γράφω στα social media. Κριτικάρου. Και έρχεται στο φτιά του παιχτών. Γιατί κάθε παίκτης νύχτα βλέπει τηλέφωνα, βλέπει ίντερνετ, βλέπει τάμπλετ. Και ξέρει τι γίνεται. Κάνει translate, αν δεν ξέρει και βλέπει. Βέβαια, με όλα αυτά που μας λες, αποκλείς την πιθανότητα να υπάρχει και πρόβλημα ποιότητας ποδοσφαιριστών. Μας μίλησες ότι ήρθαν πολλοί νέοι ποδοσφαιριστές ναι. από διάφορες χώρες. Ναι. Πρόβλημα ομοιογένειας, ίσως και διαχείρισής τους. Δεν βοήθησαν κάποια αποτελέσματα, ήρθε η πανδημία. Αν όλα αυτά... η πανδημία δεν χτυπούσε. Αν η τύχη σε εκείνο το παιχνίδι στο τέλος χαμογελούσε και περνούσε το ΑΠΟΕΛ στη φάση των ομίλων, που θα ήταν σίγουρα καλύτερα τα δεδομένα και στη ψυχολογία και γενικότερα στη λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος. Αν όλα αυτά γινόντουσαν διαφορετικά, το ΑΠΟΕΛ θα μπορούσε να ήταν σε μια θέση φέτος, αυτή τη στιγμή που να διεκδικούσε τον τίτλο. Το λέω ρωτώντας σε αν θεωρείς ότι υπάρχει ποιότητα στο ρόστερ. Γιατί οι περισσότερες εκτιμήσεις πλέον και η δική μου, θα πρέπει να το πω στη συζήτησή μας, είναι ότι δεν είναι απλά κάποια λάθη ή κάποιες συγκυρίες ή κάποιες ατυχίες. Είναι και θέμα ποιότητας. Αυτό που λέμε το πόσο πέτυχαν οι μεταγραφές. Δεν δείχνουν να είναι ποδοσφαιριστές αυτοί που έχουν έρθει ή περισσότεροι, αν όχι όλοι, το καλοκαίρι, που να είναι ποδοσφαιριστές που να κρατήσουν ή και να ανέβαζαν ακόμη περισσότερο το επίπεδο του ΑΠΟΕΛ. Άκου να σου πω κάτι. ΑΠΟΕΛ, να κάνει σωστές κίνηση, σωστές επιλογές, γενικά, όχι μόνο για ποδοσφαιριστές, χρειάζεται να έχεις και κάποια ηρεμία. Ηρεμία και μετά να κάνεις απόφαση. Όχι. Στις επιλογές εννοείς. Μιλώ γενικά. Και υπήρχε χρόνος πολλής από το Μάρτι που τέλειωσε το ποτάθι. Να σου πω κάτι, δύο μεγάλα λάθη. Πώς έφυγε Ταμάρη, πώς έφυγε Νικόλας Ιωάννου. Γιατί να φεύγω. Και στο λατασμένο σημαίο φεύγανε. Και εκεί βάζανε ακόμα ατμόσφαιρα λίγο διαφορετική. Και εκεί βάζανε στο ρόστερ. Όταν ένας παίκτης θέλει, όπως στην περίπτωση του Νικόλα Ιωάννου, να αποχωρήσει και έχει δεν μπορεί πρόταση... Θέλει και θέλω εγώ να πάω απόψε να πάω Αθήνα και δεν είχε αεροπλάνο. Πώς θα πάω. Γιατί θέλει αυτός... Έφερε πρόταση, κρίθηκε συμφέρουσα και αποχώρησε. Ποιος κρίθηκε. Για τον Νικόλα Ιωάννου. Ποιος κρίθηκε. Ποιος τα κάνει. Η διοίκηση τον δεν μπορεί να κάνει έτσι. Σημαίνει έγινε κάποιος πανικός λόγω αποτελέσματα. Ναι, υπήρχε και ένα πρόβλημα οικονομικό από την απώλεια εσόδων στην Ευρώπη. Ταμάρι, εγώ να υπογράψω καινούριο συμβόλαιο του. Είχε ακόμα μέχρι Ιούνιο. Ένας πολύ σημαντικός παίκτης. Η διοίκηση υποστηρίζει ότι του έκανε σε δύο περιπτώσεις πρόταση για ανανέωση και δεν αποδέχτηκε. Δεν ξέρω. Αυτό δεν ξέρω. Αυτό πραγματικά δεν ξέρω. Και μου λες τώρα, όλα σου είπα από αρχή και πιστεύω και τώρα, όλα εξαρτάται από προπονητές. Και εγώ πιστεύω τώρα, να σου πω κάτι, μπορεί δεν τα συμφωνάς και πολύ κόσμο. Από ελ μπορεί να κάνει ρόστερ και έχει ρόστερ αυτή τη στιγμή. Έχει ρόστερ αυτή τη στιγμή. Ναι. Έχει ρόστερ ποιος μπορεί να χτυπά εξάντα εύκολα και για μένα να πάει και Ευρώπη. Μπορεί να με βλέπετε λίγο, γιατί το ξέρω από ελ. Mm-hmm. Δεν μου πείτε δεν έχει από ελ παίκτες και ρόστερ. Τώρα διαφορετική διαχείριση μέσα στο Αρχάγγελο, να έχει καλό κλίμα, όχι συνέχεια να μαλώνουν και μιλάνε ένα-δύο ένας το άλλος. Βλέπετε τι γίνεται. Ναι. Κάθε μέρα έτσι, εγώ δεν βλέπω, βάζω ένα-δύο πρόεδρος, βάζω, χτυπάνε πρόεδρος. Τι σχέση έχει, άστε το άνθρωπος 7 χρόνια, 8 χρόνια στο ΑΠΟΕΛ, πήρε 7 συνεχώς πρωτάθλημα, 2 φορές Champions League, 4 φορές Europa League. Με αυτό εσύ νομίζω το γνωρίζεις καλύτερα και από εμάς, ότι πάντα υπήρχε στο ΑΠΟΕΛ. Η αντιπολίτευση σε επίπεδο διοίκησης σχεδόν πάντα υπήρχε στο ΑΠΟΕΛ, με εξαίρεση τα χρόνια των πολύ μεγάλων επιτυχιών που δεν μπορούσε κάποιος να πει οτιδήποτε. Γιατί πότε είχε.
άμα πας παίρνεις πρωτάθλημα τόσα χρόνια. Γι' αυτό λέω ότι όταν έπαιρνες το πρωτάθλημα ήταν καλά. Γιώργο, εσύ κόσμο μπορεί ξεχάνει. Αυτό ήταν πολύ πριν 2-3 χρόνια. Mm-hmm. Και να μάθουν όλοι οι άλλοι. Από ελ ήταν παράδειγμα πολλές αυτές μικρές ομάδες ευρωπαϊκές στο ευρωπαϊκά σαλόνια. Από ελ ήταν Champions League 2 φορές. Από ελ τώρα λέμε Ομόνια, ποιος είναι σεβαστό, πάρα πολύ, πολύ καλή ομάδα, πάνε πολύ καλά. Μπήκανε γκρουπ. Yeah. Από ελ στο αυτό γκρουπ πήρε 12 πόντους. Με Ολυμπιακός, Πειραιός, Young Boys, Αστάνα. Μα δεν αμφιβάλλει κανείς. Από ελ ήταν 16, 8 Champions League. Και τώρα πρέπει με κάποια λατασμένη διαχείριση, ποιος πιστεύω έχει ρόστερ. Πιστεύω, σου λέω πραγματικά. Και τώρα πρέπει να κάτσω όχι να σχολιάζω προπονητής σαν εγώ, άνθρωπος, γενικός διευθυντής, ποιος είναι. Να σχολιάζω με ομάδα, όχι να σχολιάζω τι γράφει σωματείο και τι λένε κάποιος παράγοντας γύρω-γύρω από ελ. Γιατί το ξέρω όλους πολύ καλά. Εδώ είμαι. Το ότι δεν βοηθάει η αντιπαράθεση αυτή τη στιγμή δεν βοηθάει. Εδώ είμαι από 89, 32 χρόνια είμαι εδώ. Αυτή ήταν μωρά όλοι. Και ξέρω τι έγινε 96 από ελ. Ξέρω τι έγινε 2000. Πότε κόψαμε, εσύ στο πότε κόψαμε Λαχία να πάμε προετοιμασία. Μάλιστα. Και πήγαμε Ευρώπη. Και από ελ τώρα, άμα δεν θέλω να το βλέπω στο από ελ να είναι ένα-δύο ένας το άλλος, από ελ άμα είναι ενωμένος, γιατί το ξέρω από ελ, ενωμένος όλα, πολύ δυνατός. Μπορεί όμως τώρα το από ελ να είναι ενωμένο, όπως πρέπει. Εξελίσσεται, το πρέπει, ναι, είναι σίγουρο. Μπορεί όμως πρακτικά να υπάρξει τώρα ενότητα, ζητάν παρέτηση, υπάρχει αμφισβήτηση, ο κόσμος πλέον δεν πιστεύει, δεν εμπιστεύεται, είναι απογοητευμένος. Μπορεί να υπάρξει τώρα ενότητα. Ξέρουμε, δεν είναι καλά πράγμα. Mm-hmm. Γενικά, μιλάμε. Δεν είναι καλά πράγματα. Από ελ ποτέ δεν ήταν, νομίζω, στην ιστορία, στο τέτοιο τέση. Αν δεν είναι κάτι αδύνατο να πάει πιο πάνω. Δεν είναι. Εγώ είμαι σίγουρος, μπορεί, εγώ τόσο έχω εμπειρία. Άμα κάνουν όλοι σαν μια οικογένεια, όλοι να λέμε τι λένε όλοι εισαγωγικά από ελίστες. Mm-hmm. Πραγματικά από ελίστες. Κάποιοι ποιος με βλέπουν στον δρόμο, τώρα κάποιοι ποιος δουλεύουν στον δρόμο και κλαίνε γιατί από ελ χάνει έτσι. Τέτοιους ανθρώπους πρέπει να το βλέπουμε και να σεβαστούμε. Γιατί αυτό είναι από ελίστες. Αυτοί τώρα ποιος βγαίνουν όλοι και παίζουν έξυπνους. Εγώ είμαι σίγουρος δεν έβλεπαν από ελ τελευταία 5 χρόνια. Δεν βλέπω παιδιά, δεν προτιμώ κανένας όλα. Άρα. Πρέπει να είναι όλοι μαζί, να αφήνουν τώρα ήρθε άλλος προπονητής Σάβα. Ξέρω, Σάβα ήταν πρώτα παίκτης μου στο Εθνικός. Και ξέρω σαν προπονητής, όλοι να το βοηθήσουν Σάβα, Πουρσαντίδης και δικό του team. Όλοι να βοηθήσουν από ελ σωματείο, με χίλιους τρόπους, όπως έκανε Ομόνια τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια Ομόνια μπήκανε ο Νίκος Χαραλάμπους, ο Ράουφμαν και όλοι αυτοί οι βετεράνοι και παλιοί παίκτες να βοηθάνε. Και απλώς ο κόσμος που έβαζε. Μπράβο του. Έτσι από ελ να βοηθά ένας το άλλος, να γίνει μια οικογένεια, γιατί πιστεύω αυτή η πανδημία, Γιώργο, μας έκανε να αρχίζουν να είμαστε πιο κοντά ένας το άλλος. Λίγο να αγαπάμε ένας το άλλος. Να βλέπουμε τι είναι ζωή. Παίρνεις κάτι και ξεφεύγεις αύριο. Ναι. Και νομίζω πήραμε τι είναι σημασία ζωή. Και πιστεύω όλοι οι απολύσεις να είμαι όλοι μαζί. Δεν τα κατηγοράμε, δεν τα ζητάμε γενική συνέλευση, δεν τα ζητάμε λογαριασμό του πρόδρομου από ελ. Γιατί δεν ζήτησες λογαριασμό πριν 3 χρόνια. Πριν 3-4. Σημαίνει κακός είσαι, φίλε. Εντάξει, τώρα, μια κριτική για τη διαχείριση, για να είμαστε δίκοι σε αυτούς που διαμαρτύρονται. Μια κριτική για τη διαχείριση και στα χρόνια των επιτυχιών γινόταν για την οικονομική διαχείριση. Συμφωνώ. Αυτό ξέρω αυτοί. Α, όχι τώρα. Ναι. Τώρα ότι αυτό, να περιμένεις να τελειώσει η αγωνιστική περίοδος, να τελειώσει η προσπάθεια και εκεί να γίνει. Και να τελειώσει και να το κάτσουμε σαν μια οικογένεια. Σαν μια, από ελ, πρέπει να είναι μια οικογένεια. Όχι από ελ. Κάτι άλλο σωματείο. Ναι. Μια οικογένεια να κάτσουν, να αποφασίσουν στο καλό από ελ. Και μην ξεχάσετε τι έκανε από ελ και αυτοί οι άνθρωποι στο διοίκηση του από ελ, γιατί το ξέρω πολύ καλά πόσο δουλεύουν. Τι έκανε οι από ελ, τέτοιες επιτυχίες. Να πάμε όλα αυτά μεγάλα ευρωπαϊκά σαλιώνα, ποιος είναι όνειρο όλους. Και έφεραμε εδώ στο KCB, Γιώργο, μεγάλα ευρωπαϊκά.
ευρωπαϊκές ομάδες. Και κόσμο Κυπριακό έβλεπε και τώρα να μειώνουμε όλα και δεν πάει όλα καλά. Γίνεται. Έγινε κάποια λάθη. Γίνανε λάθη. Ναι. Φυσιολογικά ένας κύκλος μιας ομάδας μπορεί κάποιος να πει ότι θα κλείσει. Δεν μπορεί να κερδίζεις κάθε χρόνο να είσαι στην πρώτη θέση. Απλά το θέμα συζήτησης αυτή τη φορά είναι ότι το να μην κερδίσει μια χρονιά μετά από 7 σερί πρωταθλήματος τον τίτλο του ΑΠΟΕΛ μπορεί να είναι φυσιολογικό. Αυτό που δεν είναι φυσιολογικό είναι να βρεθείς από την κορυφή, όχι στη δεύτερη, στην τρίτη θέση, αλλά στην 11η. Ξέρεις τι είναι πρόβλημα εμάς γενικά εδώ στη χώρα? Δεν είναι τυχαία κάποια πράγματα. Εμείς είμαστε όλοι κόσμο εδώ και εγώ βλέπω και εμένα. Ζηλεύουμε πολύ. Mm-hmm. Ζήλια πάρα πολύ. Για ποιο λόγο δεν ξέρω. Ζήλια πάρα πολύ. Δεν σεβαστούμε ένας το άλλος. Πολύ σημαντικό. Εγώ άμα ανάγκουσα είναι ο κύριος Ανδρέας Μιχαλίδης πρώτος ΚΟΑ. Mm-hmm. Χάρηκα πάρα πολύ. Mm-hmm. Δεν το άκουσα άνθρωπος 5 χρόνια, 10. Άνθρωπος ποδοσφαίρου. Ξέρω να βοηθήσει. Κάποιοι ζηλεύουν. Ο κύριος Γιώργο Κούμας, ποιος ήταν μαζί μου χρόνια από πρώτη μέρα, εθνικός ήταν μαζί μου όλα. Άνθρωπος ποδοσφαίρου, να βοηθήσει όλους, ξέρει όλα. Εμείς ζηλεύουμε. Τώρα από έλεγχο, σαν κάποιος περίμενε δεν τα πας καλά, να σε χτυπήσω. Γιατί, φίλε, πες μου τι κερδίσουμε. Τι κερδίζει ο καθένας το συμφέρον του. Να αναλάβει, να μπει μπροστά και να. Τι να μπει μπροστά, και. Εντάξει. Και δεν είναι σωστό, Γιώργο, γιατί μιλάμε συνέχεια για ΑΠΟΕΛ και είπαμε αυτό, δεν είπαμε. Θέλω να το πω γιατί έβλεπα πολύ καλή δουλειά και κάποιε άλλε ομάδε. Ολυμπιακό με κύριο Στοναρίδη. Θα σε ρωτούσα μετά, αφού κλείσουμε το κεφάλαιο. Εγώ ΑΠΟΕΛ. Πιστεύω και να κρυώνω με ΑΠΟΕΛ. Πιστεύω με όλα αυτά τι κάναμε. Όλα. Και τώρα ΑΠΟΕΛ έχει ποιότητα. Μόνο πρέπει να έχει ποιότητα. Καλή δουλειά, φίλε. Στο Αρχάγγελο. Καλή δουλειά πρέπει να γίνει. Τι μιλάμε, να κρυφούμε από δάκτυλο. Καλή δουλειά από πλευρά προπονητές. Να ελέγχω όλα. Ο κύριος Μπέργκ, εγώ δεν έλεγχα όλα στην Κίνα. Ο κύριος Μπέργκ δεν ελέγχει όλα. Σαφώς. Να το κάνει κάποιος αντιπρόεδρος και κάποιος από σωματείο, ούτε ξέρει ποιος είναι στο σωματείο. Mm-hmm. Ελέγχει όλα. Και εσύ να είσαι τίνης από για ομάδα. Έγιναν αυτό, διαχείριση. Τόσο πολλοί παίκτες ήταν. Όλα ήταν. Και πιστεύω να πάει καλά. Και πιστεύω και ακόμα να πάει η Ευρώπη από ελ. Λοιπόν, να κλείσουμε το κεφάλαιο από ελ. Λοιπόν, αισιόδοξη η άποψή σου. Πάμε έτσι, αν θέλεις, ένα γενικότερο σχόλιο για το επίπεδο από τον καιρό που άφησες το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όταν λέω το άφησες, δεν συμμετέχεις ενεργά. Με αυτό που βρίσκεις και διαπιστώνεις τώρα. Εντάξει, ήρθανε 2-3 ομάδες, ποιος τότε ήταν λίγο αδύνατες. Ήρθε η Ομόνια, ναι. Ποιος ήταν λίγο αδύνατη τότε. Ναι, ότι έχουν επιστρέψει σε πορεία πρωταγωνιστική. Σαν ομάδα, όχι ναι, σαν σωματείο. Ναι. Ομόνια, ναι, ναι. Ομόνια είναι Ομόνια. Ναι, αλλά τα χρόνια τα προηγούμενα. Ανόρθωσης, δεν... γύριζε πίσω σαν ομάδα. Ανόρθωσης δεν ήταν μέσα στο εξάδα. Ναι, ναι, πολλές φορές. Έχεις ΑΕΛ, ποιος ανεβαίνει πάρα πολύ, είπαμε για ποιο λόγο. Απόλλων, ποιος είναι πάντα πάνω. Ναι. Κύπελο, δυτικά πρωτάθλημα. ΑΕΚ, έχει ΑΕΚ και εγώ πιστεύω και λέω αυτό γιατί το είδα δύο μάτς. Μία ομάδα ποιος μπορεί με 2-3 κίνησεις, μιλώ για Πάφος, 2-3 κίνησεις, αυτή η ομάδα για μένα κυνηγά για Ευρώπη. Άμα κάνω 2-3 κίνησεις. Κάτι λείπει. Η εντύπωση είναι αυτή είναι που κρατάει. Δηλαδή κάθε χρόνο, τα τελευταία 2-3 χρόνια, κάτι λείπει. Δεν ξέρω, κάτι λείπει, το τι λείπει αυτή ξέρω καλύτερα. Α, εγώ πιστεύω. Εγώ, άμα πάω αυτή η ομάδα, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα πάω Ευρώπη. Μάλιστα. Σέρβοι παίκτες, γιατί δεν έρχονται τόσο πολύ πλέον στην Κύπρο? Τα χρόνια που εσύ έπαιζες ποδόσφαιρο, ήταν η πλειοψηφία. Ή αν δεν ήταν οι περισσότεροι, ήταν από τις χώρες που φέρναμε περισσότερους παίκτες ξένους στην Κύπρο. Πλέον υπερτερούν οι Πορτογάλοι, οι Βραζιλιάνοι, οι Σέρβοι. Δεν είναι πολλοί. Γιατί? Εδώ δεν έβλεπα. Σου λέω ειλικρινά ποιο είναι Σέρβο, ποιο είναι Πορτογάλο. Όλα βλέπω είναι καλό ή κακό ποδοσφαιριστή. Βλέπεις το ΑΕΛ έχει Σέρβους. Ναι, ΑΕΛ. Υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν στον αριθμό που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Παντάξει, γιατί και ξέρεις. Είναι πλέον καλή, ακριβή η αγορά. Καλή, έχουν ανεβάσει την τιμή. Καλή Σέρβοι, γιατί σερβικές ομάδες, mm-hmm. 90% ζουν για πούλημα παικτών. Και καλοί παίκτες από Σερβία πάνε Ευρώπη. Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, mm-hmm. έχει πάρα πολλούς. Αγγλία. Καλοί παίκτες. Και
αυτοί οι άλλοι, average, μπορεί δεν τα βοηθάνε τόσο στο δικό μας πρωτάθλημα. Γιατί και εμείς βάζαμε εδώ, βάζαμε σκάλα πιο ψηλά. Εδώ δεν ήταν όπως παλιά. Σκάλα πιο ψηλά. Όλες οι ομάδες θέλουν να πάνε Ευρώπη και άμα πάνε Ευρώπη, θέλει να κάνουν και καλές εμφάνισεις στο γκρουπ. Πού να πάνε, σίγουρα. Να πάνε και αυτό είναι άλλα σκάλα. Μάρκο Τσόποβιτς είναι ο τελευταίος στη σειρά που έχει έρθει πρόσφατα. Δεν τον έχουμε δει ακόμη. Έχεις άποψη για τον επιθετικό, τον νέο επιθετικό της Ομόνιας? Δεν είχα ευκαιρία γιατί έφυγε σαν μικρός από Παρτιζάν. Ξέρω πολύ καλά η οικογένεια. Έπαιζα ένα-δύο πατέρας του. Αν είναι όπως τον πατέρα τον αποδειχθεί καλός, θα έχει πετύχει ο Ομόνιας. Πάντα εμείς θέλουμε γιος να είναι καλύτερος από πατέρας. Γενικά. Πάντα θέλουμε. Δεν το ξέρω, δεν το είδα. Ξέρει σίγουρα ο προπονητής Ομόνια, γιατί δουλεύανε μαζί στο βίντεο τον στην Ουγγαρία. Ξέρει αυτός, επέλεξε το και πιστεύω να βοηθήσει η Ομόνια. Πιστεύω. Mm-hmm. Πιστεύω, γιατί δεν το είδα. Να είμαι ειλικρινής. Είπαμε για το επίπεδο. Θεωρείς ότι είμαστε σε καλό επίπεδο ως κυπριακό ποδόσφαιρο. Γιατί όμως η εθνική δεν καταφέρνει? Εντάξει, το επίπεδο του κυπριακού ποδοσφαίρου σε ό,τι αφορά στις ομάδες έχει να κάνει και με τους ξένους. Ο Κύπρος ποδοσφαιριστής είναι το ζητούμενο και γιατί εδώ και χρόνια προσπαθούμε να κάνουμε μια καλύτερη πορεία, μια διαφορά με την εθνική και δεν το πετυχαίνουμε. Ξέρεις αυτό, όχι μόνο τώρα. Έχει χρόνια. Έχει χρόνια. Είναι η νοοτροπία, να σε βοηθήσω. Είναι η νοοτροπία του Κύπριου ποδοσφαιριστή. Εμείς δεν είναι οι ευκαιρίες που του δίνονται ή δεν του δίνονται. Δεν ξέρω, δεν είχα ευκαιρία να το δω τώρα. Ούτε είχα ευκαιρία να μιλήσω με κάποιος από ομοσπονδία για τέτοιο θέμα. Εγώ προσωπικά να λέω κάποια γνώμη, άμα με κάποιος ρωτά. Εμείς πρέπει εδώ να βάζουμε στο δικό μας ποδοσφαιριστές, του Κυπρέους, να αγαπάνε να παίζουν για Εθνική Κύπρο. Να το βάλουμε τότε, να γίνει πάνω του κάποιος πατριωτισμός. Παίζεις για πατρίδα. Τι σημαίνει αυτό? Νομίζω ποτέ δεν το είχαμε ή σε πολύ λίγες περιπτώσεις το είχαμε αυτό. Πρέπει να δουλεύει ομοσπονδία και γενικά κόσμο στο τέτοιο θέμα. Άμα γίνει κάτι να λέμε δεν τώρα... Δεν αγαπάμε τόσο την Εθνική όσο αγαπάμε την ομάδα μας. Νομίζω ότι... Πρέπει να αγαπάμε. Αυτό πρέπει να βάζουμε. Αυτό πρέπει... Σίγουρα έχει ποιότητα. Βλέπουμε κάποια παιδιά ποιος παίζουν τώρα. Mm-hmm. Και από ΑΕ και από Ομόνια και από ΕΛ. Έχει κάποια παιδιά, έχει πολλά παιδιά, καλά παιδιά στην Κύπρο. Και πρέπει να το βάζουμε αυτό να είναι πρώτο πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό κάποιος να σε καλέσει στο Εθνική. Αυτό είναι top για κάθε ποδοσφαιριστής. Mm-hmm. Και βλέπω πολλές χώρες, άμα πάνε στο Εθνική, δίνουν τα πάντα. Παραπάνω από ομάδες. Και γίνουν και τραυματίες και όλα στο εθνικές ομάδες και μετά δεν παίζουν ένα-δύο μήνες στο ομάδες. Εδώ είναι λίγο διαφορετικά. Αντίστροφα. Εδώ ξέρω γιατί πολλές φορές άκουσα, τηλεφωνά κάποια ομάδα της Ομοσπονδίας και του ανθρώπου που καλέσουν πέτρες. Μην τον καλέσετε. Μην τον καλέσει γιατί έχω Σάββατο παίζω με Ολυμπιακός, δύσκολο μας, το χρειάζομαι πολύ. Φίλε, η βάστο 20 λεπτά, σε παρακαλώ. Μα περίμενε, φίλε. Παίζει για Εθνική. Εγώ, κρίμα, αυτό σου λέω. Και δεν είναι σωστό αυτό. Ξέρεις πόσο εθνικές μπήκανε πολύ πάνω. Mm-hmm. Και εμείς έμειναμε στο τελευταίο σκάλι, Εθνική Κύπρο. Και έχουμε ομάδες στο Champions League, στο Europa League και δεν κερδίσαμε ένα σοβαρό μάτς σαν Εθνική. Mm-hmm. Για μένα αυτό είναι αντροπή μπροστά όλους τους ποδοσφαιριστές. Και άμα το ρωτάω κάποιος και βλέπω κάποιος παίκτες, ποιος είναι, μπορεί ιστορικό τώρα, Κυπρέος, και λέει, κανένας δεν ενδιαφέρει. Μα περίμενε, φίλε. Αυτό είναι το ίδιο θέμα προπονητές. Δεν είναι θέμα ανθρώπους, θέμα του πρόεδρους ομοσπονδία να βάλει όλα αυτά. Mm-hmm. Θέμα προπονητές. Όλα, Γιώργο, άμα θέλεις στο ποδοσφαιρικό, πιστεύω παντού, στις ομάδες, όλα εξαρτάται από προπονητές. Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να μιλάμε άλλη μια ώρα για ποδόσφαιρο με έναν άνθρωπο ο οποίος το κυπριακό ποδόσφαιρο το ζει εδώ και τόσα χρόνια. Δυστυχώς ο χρόνος μας τελειώνει. Σε ευχαριστώ Τόντζα Σάμποριτς για την εδώ σου παρουσία. Εύχομαι κάθε καλό στην συνέχεια και γιατί όχι να σε δούμε και στην Κύπρο
αν τελικά δεν θα πάρεις το αεροπλάνο για το μακρινό ταξίδι για την Κίνα ξανά, να σε δούμε και στην Κύπρο ξανά σε πάγκο κυπριακής ομάδας. Ευχαριστώ Γιώργο γιατί με κάλεσες και ήταν πολύ καλή ομιλία μαζί σου. Είπαμε πολλά νομίζω και εύχομαι ξανά καλή χρονιά σε όλους, να έχουμε αγάπη πραγματικά γιατί χρειάζομαι. Μάλιστα. Είμαστε πιο κοντά ένας το άλλος. Μακάρι. Σε ευχαριστώ τον Ζασάμπουρη και ευχαριστώ και εσάς φίλες και φίλοι που μείνατε μαζί μας. Εκπομπή χωρίς VAR θα είναι μαζί σας και την ερχόμενη Πέμπτη το βράδυ με ένα ακόμη θέμα από το κυπριακό ποδόσφαιρο. Καλό σας βράδυ. Η εκπομπή ήταν μια χορηγία της Sabianco Properties.